Φίλες και φίλοι του Flipper Channel, καλό μήνα. Θαμώνες εκπομπής αλλά και νέοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Scriptamanet. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα καλά σας λόγια και για την ποικιλόμορφη υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την καταστροφή της χώρας με το εργασιακό, με το πτωχευτικό, με το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών και των Επιτροπών των Λοιμοξιολόγων, με την εξομοίωση πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολεγίων, με τα πεσκέσια στους μηντιάρχες και τον εκμαυλισμό των νέων με τα 150 ευρώ, μάλλον δεν τον ξέρετε καλά. Επόμενος στόχος του είναι η ΕΙΔΑΠ, στην οποία μπαίνουν ιδιώτες από την πίσω πόρτα, με τις ευλογίες του Υπουργού Κώστα Καραμαλή, μέσω ντροπολογίας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την επίμαχη ντροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η συντήρηση και η λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος έπειτα από 3 χρόνια περνά στον έλεγχο ιδιωτών. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της εταιρείας Παγίων ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ ΑΕ, ανατίθεται στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ η συντήρηση και λειτουργία του ΕΙΣ της Μίζωνος περιοχής πρωτευούσης για χρονική περίοδο 3 ετών, η οποία δύναται να παρατείνεται με συμφωνία των συμβαλλωμένων μερών. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του ΕΙΣ της Μίζωνος περιοχής πρωτευούσης ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο που αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον νόμο 3389 κάθετος 2005 α232. Το καταστροφικό έργο φυσικά δεν σταματάει εδώ, αφού φέρνει ρύθμιση όπου θα εξασφαλίζεται το ακαταδίωκτο, κοινώς η ασυλία, για τα Golden Boys που θα χειρίζονται τα χρήματα του Κοσμάκη και θα τα τζογάρουν από εδώ και από εκεί, με πρόσχημα τις καλύτερες συντάξεις στο μέλλον. Η κυβέρνηση βέβαια ισχυρίζεται εδώ και μήνες ότι οι αποδόσεις των ασφαλισμένων είναι εγγυημένες και ότι δεν εκτίθενται στον κίνδυνο των χρηματαγορών. Ισχυρίζεται επίσης ότι το ρίσκο είναι μηδαμινό και ότι οι ασφαλισμένοι στο μέλλον θα λάβουν έως και 68% μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις. Εφόσον όμως είναι τόσο σίγουροι για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, γιατί στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου σπέρδει να καλύψει τα Golden Boys? Άρθρο 19. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ΤΕΚΑ Α. Δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη έναντι του ΤΕΚΑ για αιτιολογημένη γνώμη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλήψεις τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή επευκαιρία αυτής, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή με βαριά αμέλεια ή με σκοπό να προσπορήσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτο παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το δημόσιο ή άλλον κατά τις κείμενες ποινικές διατάξεις, καθώς και αν παραβίασαν το απόρριτο των πληροφοριών και στοιχείων που περίλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και β. Δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι ιδιωτών για πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Στα αλλεπάλληλα περιστατικά λογοκρισίας, σε δημοσιογράφους, επιχειρήσεις, φωτορεπόρτερ και εσχάτως και σε βουλευτή του Κοινοβουλίου, τον κύριο Παύλο Πολάκη, που δεν είχε γίνει ποτέ έως τώρα, αναφέρθηκε στην επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Α Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Χριστόφορος Μπερναρδάκης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει τι ενέργειες σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για τα φαινόμενα διαρροής προσωπικών δεδομένων στο Facebook, καθώς και την εκτεταμένη λογοκρισία που ασκείται με καταχρηστικό τρόπο τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μακάρι να έχω ένα ερωτηματικό στον τίτλο της ερώτησης και αυτό θα εξαρτηθεί από την απάντηση του κυρίου Υφυπουργού. Δηλαδή κράτος θεατής ή κράτος συντονιστής. Αυτό είναι ή κράτος αμέτωχος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει, ελπίζω, να φανεί σήμερα από την διαδικασία της ερωτοαπάντησης. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πλαίσιο. Έχουμε επανειλημμένως διαρροές προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο δημοφιλέστερο και μαζικότερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook. Πριν από 2-3 μήνες είχαμε μια πολύ μεγάλη διαρροή εκατομμυρίων προσωπικών δεδομένων χρηστών, μεταξύ των οποίων και 500.000 Ελλήνων. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η γνωστή εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή η χρήση, η ανάλυση, η μεταπόληση, η ένταξή τους σε big data,
Μια διαδικασία η οποία έχει εγείρει πολλά ζητήματα παρεμβάσεων από τις κυβερνήσεις και από τα κοινοβούλια στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες και ούτω καθεξής. Και έχει θέσει ένα ζήτημα δημοκρατικών δικαιωμάτων, διαφάνειας, χρήσης και τι συμβαίνει ακριβώς γύρω από αυτή την υπόθεση. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση και θέλω να πω ότι πριν από λίγες εβδομάδες έχω στείλει μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας του η Βουλή, η Ελληνική Βουλή, να πάρει μια πρωτοβουλία, διακομματική προφανώς, να συστήσει μια ad hoc έστω κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία θα καλέσει το Facebook και όλες τις εταιρείες τις συνδεόμενες, για να δούμε όπως ακριβώς κάνουν, όπως κάνει το Αμερικανικό Κογκρέσο, όπως κάνει, έχει κάνει το Αμερικανικό Κογκρέσο, όπως έχουν κάνει και άλλα κοινοβούλια, για να δούμε τελικά ποιες εγγυήσεις δίνουν οι εταιρείες, όχι κακόπιστα, καλόπιστα, ποιες εγγυήσεις παρέχουν οι εταιρείες σε μείζωνα ζητήματα διαχείρισης αυτών των δεδομένων. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το πεδίο, και ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σιγή ηχθείος από την κυβέρνηση, γιατί τώρα προφανώς ασχολούμαστε με το τι θα κάνει η κυβέρνηση εδώ, σε αυτά τα ζητήματα έχει προστεθεί τον τελευταίο καιρό και μια αλλεπάλληλη κατάχρηση λογοκριτικών φαινομένων σε επώνυμους δημοσιογράφους, σε φωτορεπόρτερς, σε επιχειρήσεις που εμπλέκουν βεβαίως και ζητήματα οικονομικού ανταγωνισμού και εσχάτως τις τελευταίες μέρες η λογοκρισία σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε λογοκρισία δηλαδή με τη μέθοδο της καταστολής, της αφαίρεσης λογαριασμού. Μείζον ζήτημα, διότι μέχρι στιγμής και εξ όσων γνωρίζουμε, ποτέ μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν έχει φημωθεί στην έκφραση δημόσιου λόγου, δημόσιας άποψης, προσέξτε, άποψης ή γνώμης και όχι μιας πράξης, η οποία μπορεί βεβαίως να καταδικαστεί ή να κριτικαριστεί. Αλλά στη διατύπωση της γνώμης, ποτέ, από ιδιωτικό φορέα, από ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή έχουμε ένα δίκαιο, αν θέλετε, εσωτερικό μιας ιδιωτικής εταιρείας που υπερτερεί των συνταγματικών και θεσμικών εγγυήσεων της ελληνικής δημοκρατίας και δεν τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα ρύθμισης, παρέμβασης αυτού του χώρου και μάλιστα διακομματικής. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, να καλέσει την εταιρεία και τις συνδεόμενες με αυτές εταιρείες. Καταρχήν να δούμε σε ποιο πλαίσιο διαφάνειας δουλεύουν όλα αυτά τα αλλεπάλληλα φίλτρα που δεν έχουν πρόσωπο, που δεν έχουν νομική μορφή, που δεν έχουν νομική υποστήριξη, όμως διαχειρίζονται οικονομικά δεδομένα, έχουν τιμολόγια, πληρώνονται διαφημίσεις, πληρώνονται μεταχρήσεις προσωπικών δεδομένων και είναι πραγματικά απορίας άξιων ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό, για το οποίο μάλιστα έχει και ολόκληρο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού και θα περίμενα βεβαίως κατά αυτήν την έννοια, χωρίς να υποτιμώ βεβαίως την παρουσία του κ. Υφυπουργού, θα περίμενα βεβαίως ας πούμε και την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του αρμόδιου για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου, να ήταν σήμερα εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω και την απάντηση του Υφυπουργού. Ευχαριστώ πολύ. Στην δευτερολογία, το κύριος Βερναρδάκης τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες δημόσιας διαχείρισης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως γίνεται για παράδειγμα και για τα κανάλια. Πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι σε φαινόμενα λογοκρισίας, όπως για παράδειγμα αυτά ασκήθηκαν για τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνω τώρα ότι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεστε μπροστά σε μία αναζήτηση πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως να σας σπρώξουν σε μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ενεργητικότητα στο ζήτημα αυτό. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όχι δίκτυα ιδιωτικής δικτύωσης. Επομένως, όπως ακριβώς τα ιδιωτικά κανάλια σε ένα άλλο πλαίσιο, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια ή τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, βεβαίως έχουν τους δικούς τους κανόνες λειτουργίας και πρέπει να έχουν, όμως έχουν ορισμένους κανόνες δημόσιας διαχείρισης. Διαχείρισης της είδησης, διαχείρισης αντικειμενικότητας, της προστασίας της παιδικής ηλικίας, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Δηλαδή ζητήματα τα οποία είναι υπεράνω, αν θέλετε, ενός τρόπου λειτουργίας μιας ιδιωτικής εταιρείας και μάλιστα αδιαφανούς ή αφανούς. Αυτό είναι το ένα θέμα, νομίζω θα συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Επομένως, εδώ απαιτείται μια μεγαλύτερη πολιτική, ενεργητική, κυβερνητική συμμετοχή σε αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι να συνεννοηθούμε σε κάτι. Φαινόμενα λογοκρισίας. Πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν είμαι
υπέρ της λογοκρισίας, ακόμα και στον πρόεδρο Τραμπ όταν ασκήθηκε. Αλλά είναι λίγο υποκριτικό. Είναι λίγο υποκριτικό, το έχω ακούσει ξανά το επιχείρημα αυτό, ότι εδώ λέει λογοκρίναν τον Τραμπ, δεν λογοκρίνουν τον Πολάκη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, λογοκρίνανε τον Τραμπ, ο οποίος όμως προηγουμένως είχε στήσει μια ολόκληρη μηχανή μέσω της Facebook και των Cambridge Analytics στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και φημολογείται, με αποδείξεις μάλιστα, όχι απλώς φήμες, ότι κάπως έτσι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2016. Επομένως μου φαίνεται και λίγο προσχηματική αυτή η συζήτηση περί Τραμπ ή όχι. Το τρίτο ζήτημα το οποίο υπάρχει. Έχουμε φαινόμενα λογοκρισίας επώνυμων δημοσιογράφων. Θα αναφέρω το όνομα της Έλενας Ακρίτα, αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτό, διότι έχουμε πολλούς άλλους λιγότερο επώνυμους από την Έλενα Ακρίτα. Η ΕΣΥΕΑ, το αρμόδιο όργανο των δημοσιογράφων, είδε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα θεσμικό κενό, ένα θεσμικό πρόβλημα. Ζήτησε μια συνάντηση με τους υπευθύνους της εταιρείας για να δει ποιος πραγματικά και με ποιο κριτήριο κατεβάζει φωτογραφίες από το Reuters. Κατεβάζει στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Κατεβάζει φωτογραφίες, ας πούμε, από εκδηλώσεις ή διαδηλώσεις. Φωτορεπόρτερ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι μέλη της ΕΣΥΕΑ. Και η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος και δεν απαξιεί να συζητήσει με το αρμόδιο όργανο της ΕΣΥΕΑ. Επομένως, όταν εδώ υπάρχουν τόσο μεγάλα θεσμικά ζητήματα, νομίζω ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργητική. Πολλό δε μάλλον όταν, καλόπισα το λέω κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει μια αόρατος συντονιστική χείρ η οποία ως εξάγματος λογοκρίνει μόνο απόψεις ή φωτογραφίες ή στίχους κριτικές ή επικριτικές προς τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει. Θέλω να πιστέψω ότι απλώς οι δομές αυτές της εταιρείας έχουν αυτονομηθεί. Και με μια τελευταία φράση για να κλείσουμε και νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε. Δεν έχουμε εταιριοκρατία. Έχουμε ακόμα δημοκρατία. Επομένως, απαιτείται ενεργητική παρέμβαση στο... Η οικονομία βρίσκεται στην εντατική, όμως για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα πηγαίνουν καλά και η χώρα μας βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, που συμπλήρωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αποξενωμένος από την πραγματικότητα, κάνει δημόσιες σχέσεις αντί για σχέδιο διάσωσης του ελληνικού τουρισμού. Τη στιγμή λοιπόν που ο κλάδος βρίσκεται σε απόλυτη αβεβαιότητα, μόνο δεδομένη αβεβαιότητα, εσείς εμπέζετε τον κόσμο του τουρισμού συστηματικά. Ανοίξατε τον τουρισμό και πανηγυρίζετε τον, ανοίξατε βέβαια χωρίς τουρίστες και χωρίς σχέδιο. Και ρωτάμε. Και ρωτάμε μήνες, πού ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης και πού είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν οι επιχειρήσεις καταραίουν του τουρισμού. Όταν οι επιχειρηματίες μικρομεσαίες ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια και απευθείας ενίσχυση. Τι κάνατε, όταν θυμηθήκατε να εμφανιστείτε, ψίχουλα και κουπόνια. 420 εκατομμύρια από τα 800 που εδώ έχετε τη δυνατότητα, επιλέγοντας να ενισχύσετε τον κλάδο των καταλυμάτων με πενιχρό 5% ορθολογικά, οριζόντιες ρυθμίσεις, θατσερικού τύπου, στερείτε και πάλι τη χρηματοδότηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία και λεωφορεία 2,5%, ξεχάσατε τα τουριστικά καταλύματα ή τα αφήσατε συνειδητά απ' έξω, ξεχάσατε το θαλάσσιο τουρισμό και μας μιλάει και ο κ. Πλακατάκης για στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού. Πού είναι το Υπουργείο Τουρισμού όταν τόσους μήνες έπρεπε στοιχειοδός να έχει προετοιμάσει τη χώρα με ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού. Μπάχαλο στα σύνορα. Μπάχαλο. Αυτές οι ουρές κοστίζουν στον τουρισμό και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Ούτε τα Τελωνία δεν μπορέσατε να ενισχύσετε. Πού είναι ο εμβολιασμός για τον οποίο πανηγυρίζετε 33,6% σε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό και θυμηθήκατε να εμβολιάσετε τους εργαζόμενους στον τουρισμό αφού τον ανοίξατε. Θεωρείτε ότι δεν τα βλέπουν αυτά τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, εάν θέλετε να γίνεστε καθημερινά σοφότεροι, παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε το επόμενο βίντεο. Αν βρίσκετε ενδιαφέροντα όσα βλέπετε και όσα ακούτε και θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε καινούργια εκπομπή, παρακαλώ πολύ πατήστε το καμπανάκι, ενώ στη διακριτική σας ευκαιρία είναι επίσης να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να διασπείρετε το βίντεο εκεί όπου κατά τη δική σας κρίση μπορεί να πιάσει επίσης τόπο. Εξυπακούεται ότι τα σχόλια είναι ανοιχτά προς όλους και είναι καλοδεχούμενα, ακόμα και για τα δύστιχα τρολάκια της Πειραιός, αρκεί να είναι κόσμια. Τα ευρηστικά σχόλια διαγράφονται παραφτά, χωρίς τη δεύτερη σκέψη και χωρίς καμία απολύτως τύψη. Τώρα, για ακόμα περισσότερες ειδήσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε ακόμα δύο δεξαμενές θεμάτων. Η πρώτη είναι η πλατφόρμα rumble.com. Πανεύκολα. Μόνο με ένα κλικ και δείτε αμέσως τώρα πώς. Στα σχόλια κάτω από το βίντεο θα βρείτε καρφιτσωμένο το link με τη διεύθυνση.
Κλικάρετε εκεί πάνω, στο φωτεινό σημείο που βλέπετε στην οθόνη σας και θα μεταφερθείτε αμέσως στο κανάλι μου. Και η δεύτερη δεξαμενή είναι το blog anastasiosloukas.blogspot.com, όπου εκεί σας περιμένουν πάνω από 340 θέματα. Για να πάτε στο blog, απλά κλικάρετε στο link κάτω από το βίντεο. Επίσης, κάτω από το βίντεο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ενίσχυση του καναλιού. Για να μην σας κοροϊδεύουν τα κυβερνητικά jukebox, FreePress Channel, anastasiosloukas.blogspot.com, rabble.com. Στο rabble.com σας περιμένει σήμερα ένα συγκλονιστικό βίντεο για τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς των νέων παιδιών. Σας περιμένει επίσης ένα θέμα από τη δημόσια τηλεόραση που έχει να κάνει με την αισχρή θεματολογία σχολικών βιβλίων, αλλά και για μια νέα αξιολόγηση που φέρνει την αξιοπιστία των ελληνικών ΜΜΕ και πάλι στον πάτο της Ευρώπης. Μην ξεχάσετε επίσης να διαβάσετε και τις δηλώσεις της κυρίας Λινού που θεωρεί ιατρικά λάθος τα 150 ευρώ. Από όλα αυτά και από πολλά περισσότερα απέχετε μόλις ένα κλικ.